Ναι. Ξέραμε ότι είχαμε αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία στο δεύτερο γύρο είναι αρκετά βελτιωμένη. Και αυτό σε συνδυασμό με την κακή μας απόδοση σήμερα δυσκόλεψε πάρα πολύ την κατάσταση. Μείναμε και πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά, αντιδράσαμε, πετύχαμε τον γκολ της σοφάρισης. Θα μπορούσαμε και να είχαμε δεχτεί γκολ και να είχαμε βάλει ένα γκολ. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Λαμίας και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα την Τρίτη σε τρεις μέρες τώρα. Το εξαναβολής μας, θα πρέπει να ξεκουραστούμε και να παίξουμε αυτό το μάτς. Πόσο ευχαριστημένος είστε από τη συγκομιδή των πόντων, αλλά και όσον αφορά τα παιδιά, τη διάθεση που δείχνουν για να προτείνετε, γιατί έχουμε δει από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδιακού να ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα, ώστε να προτείνετε κάποια παιδιά να ανεβούν στην πρώτη ομάδα? Ναι, δεν μπορώ να είμαι παρά μόνο ευχαριστημένος φέτος από την προσπάθεια των παιδιών και από τη γενική εικόνα της ομάδος. Ήδη 4-5 ποδοσφαιριστές κάνουν προπονήσεις με την αντρική ομάδα. Αυτό είναι και ο στόχος σε αυτές τις ομάδες, έτσι να ανεβαίνουν από την K17 στην K20 και από την K20 στο ανδρικό. Αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι είναι απλά κάποια τεστ για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τους παίχτες, έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή να μπορέσουν να επανδρώσουν το ανδρικό τμήμα.